Θέμα για τη διεκδίκηση του λιμανιού από το Υπουργείο είχε αναφερθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου τότε ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτζής, καλώντας όλες τις παρατάξεις για να συζητήσουν το ενδεχόμενο αυτό, έκανε την αναφορά διεκδίκηση του λιμανιού. Από τότε έχουν περάσει μήνες και δεν εισακούστηκε ακόμα τίποτα. Σήμερα, ο επικεφαλής σημείωνα στην πολίτη κ. Θόδωρος Καλιωτζής επανέρχεται στο θέμα με ερώτηση προς τον Δήμαρχο. Πριν από μερικούς μήνες, ο κ. Σιμιτζής, ως πομφόλιγα, ως θέμα το οποίο ανέφερε για να καλύψει άλλα που τον δυσκόλευαν εκείνη την περίοδο, έθεσε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να διεκδικήσουμε το λιμάνι της πόλης της Καβάλας. Και μάλιστα στην κατεύθυνση αυτή κάλεσε και τους αρχηγούς των συνδυασμών της αντιπολίτευσης για να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε. Η πρότασή μου ήταν τότε ότι είναι αδύνατον για πολύ συγκεκριμένους λόγους το Υπουργείο να παραχωρήσει όλο το λιμάνι στη διαχείριση του Δήμου. Μπορούσε όμως να διεκδικηθεί και να αυτό να επιτευχθεί αν ζητούσαμε τη διαχείριση της χερσαίας ζώνης. Κάτι που ήδη βρίσκεται στα πρόθυρα της επίτευξης αυτού του σκοπού ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Ήδη το Υπουργείο είναι πολύ θετικό στο να παραχωρήσει χερσαία ζώνη του δυτικού τομέα, του μεγάλου λιμανιού μάλιστα της Αλεξανδρούπολης, στον οικείο Δήμο. Πιστεύω λοιπόν ότι το θέμα αυτό, το οποίο το άφησε ο Δήμαρχος τότε να ακουστεί, αλλά στη συνέχεια το εγκατέλειψε, και να επανέλθει και θα τον ρωτήσουμε για μία ακόμη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που έχει κάνει προς την επιτυχία αυτού του σκοπού. Νομίζω ότι είναι ένα ακόμη θέμα που εγκαταλείφθηκε και απλά βρέθηκε στην επικαιρότητα ως πομφόλιγα από τον Δήμαρχο της Καβάλας.